Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Γαλάτια και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Σήμερα σας υποδέχομαι πάλι από τον κήπο μου, αλλά αυτή τη φορά δεν θα ασχοληθούμε με τα απορροκυπευτικά, αλλά με την πισίνα. Έχει μπει πλέον για τα καλά ο Ιούλιος, οπότε ήρθε η ώρα να κάτσουμε λιγάκι να ασχοληθούμε και να τη φτιάξουμε. Όπως σας είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο, ο Χρήστος είχε ασχοληθεί, είχε βάλει τις παλέτες εδώ στη θέση που αρχικά σκεφτόμασταν να την τοποθετήσουμε, αλλά τελικά αποφασίσαμε να μην τη βάλουμε εδώ, αλλά σε ένα άλλο σημείο πίσω στον δίπλα κήπο τέλος πάντων. Οπότε πάμε λιγάκι να τα δούμε μαζί. Το αρχικό πλάνο ήταν να τη βάλουμε εδώ πέρα πάνω στις παλέτες. Τις φτιάχναμε, δεν θα έμενε έτσι, όπως την είχαμε και πέρυσι. Αλλά εδώ το χώμα κάτω είναι πάρα πολύ μαλακό, δεν ξέρω πώς να το πω. Και είναι κατηφορικά, άμα μπορείτε να δείτε ότι κατηφορίζει. Οπότε και η πισίνα πέρυσι όλη την ώρα ήταν έτσι, οπότε δεν γέμιζε σωστά. Και είπαμε να μην την βάλουμε εδώ, αλλά εδώ. Εδώ είναι ο χώρος τέλος πάντων που κρατάμε, σαν αποθήκη το έχουμε, κρατάμε πίσω εκεί τα ξύλα, εδώ κάποιες παλέτες που θα χρησιμοποιήσουμε σε κατασκευές, εδώ και με ό,τι κλαδιά και διάφορα, αλλά θα βάλουμε την πισίνα τώρα, δηλαδή θα διάσει όλο αυτό, θα καλυφτεί και θα βάλουμε πάνω του την πισίνα. Και εδώ, ο Χρήστος, έχω βάλει την νεόρα τέλος πάντων, αυτά υπήρχαν από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, δεν έχουμε πάρει ακόμα κάτι για να βάλουμε. Οπότε θα έχουμε εδώ πέρα την αιώρα, την ξαπλώστρα, τα τραπεζάκια, όλα αυτά. Κάνει ωραία σκία τώρα το απόγευμα εδώ. Και με την πισίνα δίπλα εδώ. Και στο βάθος θα είναι ο κήπος. Θα φύγουν οι παλέτες από εκεί προφανώς, δεν θα τις αφήσουμε τώρα, είναι άχρηστες σε αυτό εδώ το σημείο. Αλλά δεν θα βάλουμε εδώ την πισίνα που είναι και λίγο έτσι πιο στριμωγμένα. Οπότε αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι να φτιάξουμε το χώρο δίπλα και να μαζέψω όλο αυτό εδώ τον χαμούλι. Για να μην λέτε ότι δεν βοηθάω. Ορίστε ποιος τι κάνει, όλη τη δουλειά. Έλα, πάρ' το. Θες να πάρω αυτό από τα χέρια σου. Από εδώ πάνω. Όχι από εκεί. Από εδώ. Άντε που θα πείτε ότι δεν βοηθάω. Την ακούτε τη ζέστη. Δεν ξέρω αν το ξέρατε, η ζέστη ακούγεται. Πήρα και αυτά από τα τζάμπο. Για να δω πόσο στραβό είναι. Βέβαια, κανονικά πρέπει να βάλουμε μια τάβλα, κάτι, οτιδήποτε. Αλλά τώρα θα βάλω αυτό μόνο του. Πάει προς τα κάτω. Σταλώ. Και πάει και προς τα εκεί λίγο. Αυτό βλέπω, αυτό, ναι. Εμείς όμως τι θέλουμε εδώ ή τι θέλουμε εδώ. Ούτε εκεί, ούτε εκεί εγώ συστήνω. Εγώ συστήνω εδώ. Εκεί κάτω. Όχι, εδώ. Εδώ. Να απλώνεται από το τσιμέντο μέσα στο λόφο. Ωραία, έλα να πάρουμε τα κουτάκια. Ναι, θα ξέρω. Σας δείξω λίγο εδώ, οι εργάτες, παιδιά. Έλα. Δεν πληρώνει το αφεντικό. Δώσε και θα δουλέψω. Αν δεν δώσεις, διέλνω. Πάω να βγάλω τα φυτά από εδώ, γιατί μόλις αποφάσισα ότι εδώ είναι καλύτερα. Δες το κιόλας. Πρέπει να φύγουν τα φυτά για να το δω. Αλλά η κάμερα θα τραβάει και σένα για να μάθει. Αυτό που θα το πες. Ναι. Καλή ερώτηση. Τι θες. Κατά τεμπούλι. Κατά γυρί κατεμπούλι. Κατά. Το λέει. Αυτό που νόμιζες ότι είσαι αφεντικό. Λοιπόν, διάλειμμα, γιατί αποφάσισα εγώ πάλι, αποφάσισα, ότι τα φυτά από εδώ θα πάνε εδώ. Διάλειμμα ναι, διάλειμμα για μένα, γιατί κουράζομαι πάρα πολύ εύκολα, δεν ξέρω αν είναι η έλλειψη της β12 που έχουμε ξαναπεί, αλλά κουράζομαι. Λόρος, μπορείς να το κόψω. Δεν γίνεται. Όχι, θα το κρατήσω για να δούνε πως μου φέρεσαι. Άντε, δούλευε! Δείτε τι έκανε στην αιώρα μου! Δεν ξέρω αν τα βλέπετε!
Όλα έχουν πεταχτεί εδώ πέρα πάνω. Ορίστε. Ορίστε. Τι είναι αυτά? Τον απολύεις? Τον απολύεις. Τον προσλαμβάνεις και τον ξαναπολύεις όταν τελειώσει. Λοιπόν, πού να το στήσω να τον βλέπουμε που κάνει όλη τη σκληρή δουλειά το αγόρι μου. Μάθελο. Θα μεταφέρουμε εδώ, αλλά θέλω να σας δείξω τώρα που τα σηκώνει ο Χρήστος. Από κάτω γίνεται το κακό χαμό. 40 ποδαρούσες. Πω πω παιδιά, ένα λεπτό πάμε να ζούμε. Να τι βλέπω. Αυτοκίνητο ή αυτομάτι? Αυτοκίνητο. Να και εδώ τώρα που θα πάμε. Κρύψου να μη σε βρω. Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα που είδατε, 40 ποδαρούσες, κουλίκια, σκαθάρια, δεν ξέρω εγώ τι. Και για το λόγο αυτόν, δεν θα τη βάλουμε την πισίνα σήμερα. Θα τα μαζέψουμε όλα να φύγουν από εδώ. Θα πιάσουμε, θα ψεκάσουμε. Και αύριο θα βάλουμε τον Άιλον και την πισίνα. Αλλά σήμερα δεν θα κάνουμε κάτι άλλο. Α, είναι τεράστιο και μαύρο. Τι είναι αυτό? Αυτό που σου είπα πριν. Ναι, δεν το βλέπετε γιατί είναι μαύρο και είναι πάνω στο μαύρο. Και ελπίζω να μείνει εκεί. Εγώ δεν ξέρω από πού να φύγω. Δεν βρήκα. Χα! Το ψάχνω. Κάτσε να δω από πού να φύγω. Πόπο εκεί. Παιδιά, δείτε εδώ. Φαίνονται. Πούντα, πούντα, πούντα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να είναι αυτό κρεμμυδοφάγο. Δεν είναι, όχι. Καφέ είναι το. Ναι, ναι. Παναγίτσα μου. Εμένα αυτό που με αγχώνει είναι μόλις από το ποδόσφαιρο, γιατί δεν κάνει. Ήθελα και χωριό γαμό. Ποιο? Δεν ξέρω, δεν φαίνεται το σκαθάρι. Τα πήραμε όλα από εδώ όσα είχε. Λοιπόν, 40 ποδαρούσες ακόμα πάνε και έρχονται, έχουν τρελαθεί, δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Το μαύρο το σκαθάρι είναι εδώ, δεν κουνιέται. Αλλά εγώ φοβάμαι να πλησιάσω, άμα θέλει ο Χρήστος να πάρει το κινητό. Παναγίτσα μου, γενικά δεν είμαι μαθημένη με έντομα, δεν είμαι μαθημένη σε χωριό. Και τώρα όλο αυτό ήταν λίγο ένα σοκ για μένα και ειδικά δίπλα στο χώρο, δηλαδή που θέλουμε να βάλουμε την πισίνα, να έχει 40 ποδαρούσες. Δεν ξέρω. Γι' αυτό. Τι? Καλά, ο χώρος τους είναι, αλλά ναι. Γι' αυτό ο Χρήστος τώρα θα βάλει λίγο να ψεκάσει έτσι λίγο. Εγώ λέω να ψεκάσει όλο το χώρο που θέλουμε να απλώσουμε την πισίνα, για να φύγουν όλα από εκεί να μετακινηθούν, να πάνε αλλού για αλλού. Ας πάνε κάτω στον κήπο. Και βλέπουμε, δεν ξέρω. Αγχώθηκα με τις 40 ποδαρούσα πάρα πολύ. Ρίχνει νερά να απομακρυνθούν τα χώματα από το τσιμέντο για να μπορέσουμε μετά να περάσουμε και να ψεκάσουμε. Γιατί αφού ψεκάσουμε δεν μπορούμε να ρίξουμε νερό. Ναι. Είπαμε με το φεντόνα θα ψεκάσουμε, σας το έχω ξαναδείξει και σε άλλα βίντεο. Και λέει για 3 μέρες δεν πρέπει να πέσει νερό. Βέβαια περιμένουν βροχές. Μεθαύριο, όχι αύριο ευτυχώς. Αλλά θα δούμε. Έπιασε να ψυχαλίζει. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Αλλά λένε ότι περιμένουν τώρα μέχρι και τις επόμενες 2 μέρες βροχή. Οπότε δεν ξέρω αν είναι σωστό να ψεκάσουμε σήμερα. Μήπως να πρέπει να περιμένουμε να περάσουν οι βροχές και μετά να ψεκάσουμε.
Οπότε το βίντεο αυτό θα συνεχιστεί σε διάρκεια ημερών. Έχουν περάσει αρκετές μέρες από την τελευταία φορά πάλι που άνοιξα βίντεο για την πισίνα. Τελευταία συμβαίνει αυτό και λόγω ζέστης και λόγω διαφόρων περιστατικών δεν έχουν τη ροή που θα ήθελα να έχουν τα βίντεο, οπότε περνάει πολύ καιρός από το ένα στο άλλο. Δεν πειράζει όμως, σήμερα θα το τελειώσουμε αυτό το βίντεο, σήμερα θα τη βάλουμε την πισίνα. Αν και πάει για βροχή, αλλά αποφασίσαμε ότι είναι καλή ευκαιρία τώρα, ακόμα δεν βρέχει, οπότε τα σύννεφα θα μας βοηθήσουν στο να μπορέσουμε να είμαστε εδώ στον κήπο και να ασχοληθούμε, γιατί αλλιώς πάλι δεν θα το κάναμε ούτε σήμερα και έχουμε φτάσει 19 Ιουλίου. Οπότε το έδαφος είναι έτοιμο, προετοιμασμένο, πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα να τη στήσουμε και να τη γεμίσουμε. Λοιπόν, στο project εννοείται θα με βοηθήσει ο Χρήστος, δεν θα μπορούσα να το κάνω μόνιμη για κανένα λόγο, έτσι. Πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε, θα μας πει εδώ το αφεντικό, να το. Γελάσαμε, καιρό βασάλι. Λοιπόν, η πισίνα είναι η φουσκωτή, είναι αυτή που είχαμε δει και πέρυσι, στο περσινό βίντεο τέλος πάντων. Θα σας το βάλω κάπου εδώ να το δείτε. Οπότε, έχουμε δύο τρόπους να τη φουσκώσουμε. Ο ένας είναι με την τρόμπα αυτοκινήτου, μόνο που το αυτοκίνητο δεν μπορεί να φτάσει κοντά. Οπότε, θα πρέπει να πάρουμε την πισίνα να πάμε στο αυτοκίνητο και μετά να την κουβαλήσουμε και να τη φέρουμε πίσω. Και ο άλλος είναι ο χειροκίνητος. Θα δοκιμάσει ο Χρήστος με το χειροκίνητο μέχρι να βάλει τα κλάματα και να πάμε στη λύση του αυτοκινήτου. Οπότε, αχ, βγαίνει ήλιος, δεν μου αρέσει που βγαίνει ήλιος, αλλά βλέπω αρχή και άλλα σύννεφα, οπότε θα το τελειώσουμε το βίντεο σήμερα. Σώστε τους γάμους σας. Μην κάνετε δουλειές μαζί. Σταμάτα κορίτερη στο κουτσό. Ή τουλάχιστον. Ας το πάρουν απόφαση ότι εμείς κάνουμε κουμάντα και απλά πρέπει να ακολουθούν αυτά που λένε. Έχει καταλήξει να μην κάνει τίποτα. Απλά στέκεσαι. Ό,τι κάνω. Πώς θες, έλα γύρισε. Γιατί είσαι από μέσα, αυτό θα γίνει από τα πάνω. Ωραία, έξω και πάνω. Ωραία, όταν θα. Μπράβο, αυτό. Τέλεια, όταν. Έχω το κάτω, θα γίνει και εσύ, δεν γίνεται. Κάνω. Τι κάνεις, πάρ' τι. Να δούμε αν τα έχουμε πάει καλά ή κάπου έχει γίνει λάθος, το 2 πιστεύω. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, την έχουμε βάλει να γεμίζει, αλλά αυτό που θέλω να δείτε είναι το πόσο κατηφορικά είναι και εδώ το έδαφος. Εδώ δεν έχει καθόλου νερό και εκεί έχει αρκετό. Το βλέπετε. Και τη βρωμιά εδώ που πάτησε. Τέλος πάντων, αυτά θα τα καθαρίσουμε μετά. Αλλά δείτε εδώ πόσο κατηφορικά είναι. Δείτε. Λοιπόν, το χέρι μου μπαίνουν μέσα όλα τα δάχτυλα εδώ. Και από εκεί δεν έχει καθόλου νερό. Γενικά, όπου και να τη βάλουμε εδώ στο χώρο, είναι παντού κατηφορικά. Οπότε δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Και από το να μην έχουμε καθόλου πισίνα, ας την έχουμε έστω και μισή. Οπότε τώρα μένει να γεμίσει. Αυτό θα πάρει κανένα τρίωρο περίπου. Οπότε δεν έχει νόημα να το τραβάω όλο όσο γεμίζει. Θα τα ξαναπούμε όταν είναι έτοιμη. Πέρασαν οι 3 ώρες, έχει γεμίσει. Λόγω του ότι είναι κατηφορικό δεν έχει γεμίσει σωστά. Βασικά, να πάω πιο πίσω να το δείτε. Δείτε το πώς είναι. Κανονικά αυτό θα έπρεπε να είναι πιο ψηλό τέλος πάντων και πιο καλά το κυκλικό του. Αλλά επειδή κατηφορίζει προς τα εκεί, δεν έχει γεμίσει ομοιόμορφα. Αυτή λοιπόν θα είναι η πισίνα μας και για φέτος. Δεν θα πάρουμε κάποια άλλη. Θα πορευτούμε για το υπόλοιπο
1,5-2 μήνες τέλος πάντων τι έχει μείνει με ζέστες, με αυτή να είναι. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να διαμορφώσουμε λίγο εδώ πέρα το χώρο έξω και να δούμε πώς θα καθόμαστε. Λοιπόν, για την ώρα αποφασίσαμε να αφήσουμε το τραπέζι με τις καρεκλίτσες εκεί, να φέρουμε τη νέα ώρα δίπλα στη πισίνα και να βάλουμε και την ξαπλώστρα από την άλλη μεριά. Οπότε είμαστε έτοιμοι για τη βουτιά μας. Ρε πας καθόλου καλά. Τα γυαλιά σου που είναι. Καθόλου μέσα. Γιατί μπήκες με τα γυαλιά. Πώς θα κολυμπήσω λίγο. Μην πας στα βαθιά. Είναι πολύ κρύο. Κοίτα, είμαι σαν τον υποκόταμο, κάτσε. Σε γουστάρει ο μότο, μότο. Δεν μπορώ να κάνω. Καλά, είναι κρύο. Έλα, θα μπω, σταμάτω. Δεν, όχι τα μαλλιά. Τα μαλλιά, ρε. Δεν πες ακόμη στο πίσω. Αυτό λοιπόν ήταν και το σημερινό μας βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς τουλάχιστον το διασκεδάσαμε και ας μας πήρε και λίγο παραπάνω μέρες να ολοκληρωθεί και ας αλλάξαμε και την τοποθεσία κάνα δύο φορές, μπορεί και τρεις. Και ας είναι και παγωμένο το νερό, είναι παγωμένο, αλλά επειδή μόλις μπήκε, δηλαδή αν έρθουμε αύριο το πρωί, θα καίει. Οπότε, εντάξει, έχει και το φίλτρο βέβαια που το διατηρεί σε μια φυσιολογική θερμοκρασία. Έχουμε και τα. Τι είναι αυτές οι ταμπλέτες που βάζουμε. Έχουμε και το χλώριο. Θα το βάλουμε το βράδυ να δουλέψει όλη νύχτα τέλος πάντων. Αυτά. Σας εύχομαι ένα πάρα πολύ καλό καλοκαίρι. Κάντε βουτιές. Εμένα αυτή ήταν η πρώτη μου βουτιά για φέτος. 19 Ιουλίου θέλω να το ξανατονίσω αυτό το πράγμα, έτσι. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να κάνετε ένα subscribe και να πατήσετε και το καμπανάκι για να μην χάνετε τις ειδοποιήσεις για τα επόμενα βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα!